Θέλω να ακούσετε τι έχει να μας πει σήμερα ένας, κατά τη γνώμη μου, αλλά και κατά τεκμήριο από τους σοβαρότερους στα κοινοβουλευτικά. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και μέλος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά έχει μια διαχρονική πορεία στον κοινοβουλευτικό βίο, με έναν λόγο αμιγώς θεσμικό. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Την καλημέρα μου σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Κύριε Καστανίδη, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι θεσμοί όπως οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, με τον τρόπο που λειτουργούν σε κρίσιμα θέματα όπως είναι αυτό που συζητάμε, απαξιώνονται. Προηγουμένως να πω ότι άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις που έγραψε ο ακροατής και πρέπει να σας πω ότι έχει δίκιο. Δυστυχώς, μιλώντας τουλάχιστον για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν θα υπησέλθω στα της λειτουργίας άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχει ευτελιστεί ο θεσμός από τη συμπεριφορά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν το λέω με καμιά διάθεση, σας διαβεβαιώνω, αντιπολιτευτική. Είναι η θλίψη ενός ανθρώπου που επί χρόνια ζει τον κοινοβουλευτισμό. Και μιλώ για ευτελισμό διότι χθες είδα κάτι που διαφαινόταν ήδη από όταν ξέσπασε η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων. Χθες είδα να ορθώνεται με μοναδική φροντίδα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ένα τείχος σιωπής με έναν εξευτελισμό και της νομικής επιστήμης και της πολιτικής λογικής. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Ο κανονισμός της Βουλής, που είναι νόμος του κράτους και τον οποίον σέβεται και τηρεί, υποτίθεται, και η πλειοψηφία και σεν πρέπει να σέβεται τον νόμο, ορίζει ρητά ότι απόρριτη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να γίνει μόνο όταν συζητιώνται θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Mm-hmm. Χθες αυτό που είχαμε να συζητήσουμε δεν ήταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά η εξέταση ιδιωτών οι οποίοι φέρεται να σχετίζονται με την πώληση και την χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator. Οι ιδιώτες λοιπόν δεν ανήκουν στην σφαίρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Συνεπώς δεν μπορούσε να είναι απόρριτη, μυστική η διαδικασία της συνεδρίασης. Το λέει ρητά το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής. Το παρεβίασαν. Με επιχειρήματα που δεν ταιριάζουν σε πρόσωπα που έχουν θεσμικές ιδιότητες. Με έναν ευτελή δημόσιο λόγο. Δεύτερον, ορίζεται με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι όταν κάποιος αρνηθεί από τα πρόσωπα, στην προκειμένη περίπτωση ιδιώτες, ναι, όταν προσκληθεί κάποιος λοιπόν να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ρητά και πάλι ορίζεται από τον νόμο ότι μπορεί να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του. Μισό λεπτό, να μας το διευκρινίσετε αυτό, γιατί από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπόθηκε ότι δεν είναι εξεταστική επιτροπή που έχει ανακριτικό ρόλο. Άρα πώς θα διατάχθει η βίαιη προσαγωγή? Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για αυτά δεν θα τα υποστήριζε ούτε ένας πρωτοήσακτος φοιτητής σε μια σχολή θεωρητική, στην προκειμένη περίπτωση ας πούμε σε μια νομική σχολή. Το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής προβλέπει ρητά ότι όταν καλεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πρόσωπα για εξέταση στην προσπάθειά της να συλλέξει πληροφορίες, ακόμη και έγγραφα, στην περίπτωση που αρνηθεί, ναι, ο προσκληθής να προσέλθει, προσέξτε, όταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καλεί προς εξέταση, όχι ως εξεταστική επιτροπή, θα σας εξηγήσω αμέσως μετά, και αρνηθεί κάποιος, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 147 του κανονισμού της Βουλής που μιλάει για το δικαίωμα της Επιτροπής να διατάξει την βίαιη προσαγωγή. Αυτό δεν συμβαίνει αν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετατραπεί σε εξεταστική. Διότι αν μετατραπεί σε εξεταστική επιτροπή με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, τότε εφαρμόζεται αυθεντικά το άρθρο 147 του κανονισμού της Βουλής. Για να μην σας μπερδεύω με τα νομικά. Εδώ μιλάει για αναλογική εφαρμογή. Μάλιστα. Δηλαδή, δύναται λοιπόν. Όχι δύναται, αναλογική. Αν μεν είναι εξεταστική επιτροπή, αυθεντικά μπορεί να διατάξει
την βίαιη προσαγωγή, επειδή εδώ δεν είναι εξεταστική επιτροπή, αλλά επιτελεί άλλο ρόλο, ασκεί άλλη αρμοδιότητα που είναι η εξέταση προσώπου για τη συλλογή πληροφοριών και εγγράφων, αναλογικά, εάν δεν υπήρχε η λέξη αναλογικά, τότε θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε ερμηνεία θέλει κανείς. Όταν λοιπόν διαβάζει κάποιος το κείμενο και λέει περί αναλογικής εφαρμογής πρέπει, όπως δηλαδή αν εξεταστική επιτροπή μπορεί να καλέσει με βίαιη προσαγωγή, έτσι και τώρα αναλογικά εφαρμόζει ασκώντας άλλη αρμοδιότητα. Και προσέξτε, αυτή την αρμοδιότητα την έχει μόνο μία από τις ειδικές μόνιμες επιτροπές, η Εξεταστική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, όταν λοιπόν προσέρχεται ένας αριθμός κυβερνητικών βουλευτών που προσφέρονται σε αυτοεξευτελισμό, αυτό μου προκαλεί θλίψη. Διότι επιλέγει μια πλειοψηφία, όταν ζητάει από τους πολίτες την τήρηση της νομιμότητας, επιλέγει η ίδια να παραβιάζει με τον πιο ακατονόμαστο τρόπο την νομιμότητα, όπως ορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής, τον απλό νόμο και το Σύνταγμα. Κύριε Καστανίδη, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Στο προηγούμενο αυτό νομίζω το καταστήσατε σαφέστατο τι ακριβώς σημαίνει. Αλλά στο προηγούμενο που είπατε περί της επίκλησης του απορρίτου, άρα δικαιούμαι να εικάσω και θέλω να μου πείτε με την κοινοβουλευτική εμπειρία που έχετε. Από τη στιγμή που θεωρεί την κατάθεση ιδιωτών για το παράνομο λογισμικό εμπίπτει στο απόρριτο, τότε η κυβερνητική πλειοψηφία ευθέως δεν σας λέει ότι αυτό συνδέεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Εμέσως θα μπορούσε κανένας να το υποστηρίξει. Και εδώ σπέβδω να σας πω ότι δεν είναι τώρα, απλώς χθες ήταν στο απόγειο της δόξας. Εγώ κυριολεκτικά δεν πίστευα στα αυτιά μου και στα μάτια μου, έτσι. Δηλαδή παλαιότερα ακόμη κάποιος προσπαθούσε να βρει και ένα φύλλο σικής για να κρυφτεί από πίσω. Εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε τα προσχήματα. Σου έλεγαν ευθέως αυτή την εντολή έχουμε. Έβλεπα μάλιστα σε μερικούς βουλευτές και την απελπισία στα μάτια τους. Εννοώ βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτή την εντολή έχουμε να ορθώσουμε τείχος σιωπής παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας. Λοιπόν, αυτό το κάνουν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει καν πρόσχημα, δεν υπάρχει φύλλο σικής για να κρυφτούν. Και είναι σαφές ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, να μείνουν όλα στο σκοτάδι, γιατί προφανώς οι αποκαλύψεις θα μπορούσαν να είναι συγκλονιστικές. Άρα η Επιτροπή, κατά τη γνώμη σας, στην ουσία έκλεισε πριν καν ανοίξει χθες? Όχι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι υπολογιστή συνεδρίες που κάνει για θέματα είτε της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είτε του κακόβουλου λογισμικού. Αλλά σε αυτήν την φάση, από την στιγμή που δεν προσέρχονται οι ιδιώτες και λένε στείλτε μας ερωτήσεις να σας απαντήσουμε. Με υπόμνημα. Μάλιστα. Ναι, στείλτε μας ερωτήσεις να σας απαντήσουμε εγγράφως. Τρεχαγύρευε, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλει, ας το κάνει οι βουλευτές της πλειοψηφίας για να επιβεβαιώσουν τελικά ότι έχει χαθεί κάθε ίχνος σοβαρότητας. Κύριε Καστανίδη, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε. Διέρευσε ένας διάλογος. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε. Εγώ θέλω να το διαβάσω όμως γιατί μου έκανε εντύπωση. Χάρης Καστανίδης, θέλω να μου πείτε, ρωτάτε τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Φέρεστε να ρωτάτε. Μπορεί να μου πείτε ότι δεν ισχύει. Θέλω να μου πείτε αν πήγατε στην Κύπρο με τον κύριο Λαβράνο, ρωτάτε τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, για να συναντήσετε ανθρώπους που είχαν σχέση με το Πρέταντορ. Γρηγόρης Δημητριάδης. Μάλλον όχι, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη. Χάρης Καστανίδης, δεν θυμάστε αν πήγατε? Γρηγόρης Δημητριάδης. Δεν νομίζω ότι πήγα, κρατάω όμως μια επιφύλαξη. Με συγχωρείτε, αν ισχύει αυτό, είναι απάντηση αυτή? Σας είπατε. Ακούστε, εγώ έκανα μια δήλωση, προσέξτε, σας απαντώ, σας είπατε. Ναι, ναι. Άρα σας απαντώ. Και σας απαντώ έτσι παρά το γεγονός, επειδή θέλω πάντοτε να είμαι με σεβασμό στην κοινωνία. Το ξέρω, το ξέρω. Απαντήσατε όμως. Σας απαντώ ότι χθες έκανα τη δήλωση ότι ουδείς από τα μέλη της Επιτροπής, κανένα μάλλον από τα μέλη της Επιτροπής, ουδείς βουλευτής, κανένας από τους υπαλλήλους της Βουλής δεν μπορεί να εκτελεί εντολές οι οποίες είναι κατά παράβαση του νόμου. Συνεπώς δεν δεσμεύομαι από το απόρριτο στην προκειμένη περίπτωση. Πρόκειται για ευθεία προσβολή της νομοθετικής τάξης. Παρά το γεγονός αυτό, δεν θα επισέλθω στην αποκάλυψη, ας το πούμε έτσι, του διαλόγου που καταγράφουν
δεν ξέρω που είναι καταγεγραμμένο αυτό το οποίο προφανώς σε κάποια εφημερίδα ή σε κάποια... Ναι, ναι, σε site, σε site. Εγώ το βρήκα στο ΑΕΔΙΣ. Σας απαντώ μόνο, εσείς είπατε. Κύριε Καστανίδη, υπάρχει, καταρχάς, επειδή εδώ μιλούν και ακροατές μαζί μας, λέει ο φίλος μου Ηλίας, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καστανίδη, τον οποίο εκτιμώ από τη στάση του και το ρόλο του, ανεξάρτητα από τα πολιτικά πιστεύω του καθενός, διαχρονικά. Και γράφει το, το μικρό σας όνομα. Για τα καλά του λόγια. Γράφει το μικρό σας όνομα. Πού πάμε, βρε Χάρη, είναι όλα λάθος σε αυτό το σύστημα? Λοιπόν, θα σας δώσω μερικά στοιχεία για να αξιολογήσουν οι πολίτες που μας ακούν. Καταρχήν, να κάνω μια παρατήρηση η οποία θα φανεί ίσως λίγο αυστηρή και για τους πολίτες. Αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι δεν δίνω και τόση σημασία εγώ στις δημοσκοπήσεις, αλλά μπορεί κανείς να το δει αυτό και στον Καθημέρα 2, αποτυπώνεται μια στάση των πολιτών οι οποίοι λένε δεν με πολύ ενδιαφέρει το θέμα των παρακολουθήσεων, δεν με αφορά. Είναι ένα θέμα που αφορά άλλους. Και εν πάση περιπτώσει πάντοτε έτσι συνέβαινε. Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση και ελπίζω κανένας από αυτούς που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο δεν με αφορά το θέμα να μην βρεθεί στο σημείο να αναρωτιέται τι εστί βερίκοκο. Διότι πρώτον δεν συμβαίνει σε κάθε εποχή έτσι. Και τώρα προσέξτε με, δεν πρόκειται να κάνω διάκριση κομμάτων αυτή την ώρα, αλλά θα σας πω ότι δεν είναι σε κάθε εποχή έτσι. Παραδείγματος χάρη, σε μια από τις πιο κρίσιμες εποχές 2009-2012, που το κόμμα μου έδινε τη μάχη να διασωθεί η χώρα από την χρεοκοπία στην οποία την οδήγησε η κυβέρνηση Καραμαλή την περίοδο 4-9, σε εκείνη την περίοδο δεν ακούστηκε υπαινιγμός για παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών. Δεν ακούστηκε σε εμάς, ακόμη και αν δεν δημοσιεύτηκε, οποιαδήποτε πληροφορία που να σχετίζεται με παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών. Καμία πληροφορία. Ούτε καν σε εμάς. Έστω και αν δεν βρήκε, επαναλαμβάνω, δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, δεν είναι όλες οι περίοδες τέτοιοι. Και θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι το μέτρο της σύγκρισής μας είναι το καλό, όχι το κακό. Θα πρέπει λοιπόν να ζητάμε ακόμη περισσότερες εγγυήσεις για την συνταγματική τάξη, την ένομη τάξη, τα δημοκρατικά δικαιώματα του κράτους δικαίου. Διότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί και πολίτης σε αυτή τη θέση και εξηγούμε. Όταν η έκθεση της αρχής διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών. Η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών είναι ο θεματοφύλακας κατά το Σύνταγμα του ατομικού δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Έτσι, να μπορεί ο πολίτης δηλαδή να διαλέγεται στο σπίτι του, στη δουλειά του, στο τηλέφωνό του, προσέξτε, και στο χώρο και στο τηλέφωνο, να διαλέγεται με τρόπο ελεύθερο, χωρίς κάποιος να κρυφακούει και να κρυφακούει τα πάντα. Όταν λοιπόν λέει η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας, μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας, έχουμε περίπου 16.000 εντολές της εισαγγελέως αρμοδίας για την ΕΕΠ για παρακολουθήσεις, 16.000. Αν σε αυτές τις 16.000 προσθέστε έναν άγνωστο αριθμό παρακολουθήσεων που γίνεται για τα λεγόμενα βαριά εγκλήματα, αν πρέπει να ανακαλύψουμε κάποιο βαρύ έγκλημα. Είναι άλλος λόγος. Εάν επίσης προσθέστε τις παρακολουθήσεις που γίνονται από άλλες υπηρεσίες, όχι την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας που δικαιούνται να παρακολουθήσουν, και εάν προσθέσετε ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται άγνωστο από ποιο αριθμό ιδιωτών για τον εαυτό τους ή και για λογαριασμό κρατικών υπηρεσιών κακόβουλο λογισμικό, τότε ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούνται. Και αν παρακολουθείτε το δικό μου τηλέφωνο, κύριε Σαχίνη, το δικό σας τηλέφωνο και τη συνεργάτη δράσης που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, σημαίνει ότι παρακολουθούνται και όλοι οι άλλοι άνθρωποι που συνομιλούν μαζί σας. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για καταβαράθρωση της δημοκρατίας. Εγώ έχω πει, κύριε. Και προσέξτε κάτι. Στο νομοσχέδιο το οποίο εισηγούνται, υποτίθεται για να διορθώσουν τα πράγματα αυτοί που ανεγνώρισαν το λάθος τους, γιατί κάποιοι είπανε καλά έκανε ένα λάθος ο Πρωθυπουργός, δεν το ήξερε, στην περίπτωση Ανδρουλάκη και στην περίπτωση Κουκάκη, τώρα πάει να το διορθώσει. Σας πληροφορώ ότι επεκτείνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης για το σύνολο των κακουργημάτων του ποινικού κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων. Δηλαδή,
από τον απροσδιόριστο αριθμό χιλιάδων, 16.000 περίπου σας είπαμε είναι μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας, πάμε σε ένα τεράστιο αριθμό, μιλάμε πια για το κράτος του φόβου. Κύριε Καστανίδη, να σας πω και κάτι. Όποιος είναι κακοποιός δεν θα προσφύγει στο κινητό πια. Το μήνυμα ελήφθη. Έσπασε και ένας κώδικας ασφαλείας αν γινόταν για λόγους ασφαλείας. Σιγά που θα κάτσει ο κακοποιός. Αυτοί είναι όλοι εξπέρ. Όμως έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι ασφαλώς και συνδέεται με τον πυρήνα των προσωπικών μου δικαιωμάτων, όχι μόνο. Διότι αν το πλέγμα των παρακολουθήσεων καθορίζει και αποφάσεις που ενδεχομένως λαμβάνονται υπέρ ή κατά συμφερόντων πολλών ή λίγων και μέσα στη Βουλή, μας αφορά και στην καθημερινότητα των πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων τι γίνεται. Δεν είναι έτσι απλό. Είναι απολύτως σωστή η παρατήρησή σας. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο αφορά τον αρχηγό του κόμματός μου και συντοπίτη σας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Δεν επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφαλείας στην παράνομη παρακολούθησή τους. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, αν επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφαλείας, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας. Μήπως είναι πολύ επικίνδυνο. Μισό λεπτό, να σας το κάνω χειρότερο, γιατί έχω ερωτήματα εδώ ακροατών σε αυτό. Λέει καλημέρα στο Δημοκράτη Χάρη Καστανίδη, ο φίλος ο Γιάννης. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα οδηγηθεί ένας πολιτικός χώρος στην εκλογική διαδικασία, χωρίς να γνωρίζει ο ελληνικός λαός το λόγο εθνικής ασφαλείας για τον οποίο είχε τεθεί ο αρχηγός του υπό παρακολούθηση από όλα τα συστήματα και μετά έληξε αυτό στην τελική. Αν ήταν προδότης, λέμε τώρα, εθνικών μυστικών στην Τουρκία ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν πρέπει να το ξέρω εγώ που θα πάω να τον ψηφίσω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι κάνουν οι μιμόζες ή οι εσχυντηλές. Λένε είναι για λόγους εθνικής, προφανώς επρόκειτο περί παράνομης παρακολούθησης. Λοιπόν, για λόγους εθνικής ασφαλείας. Πότε τον παρακολουθήσαμε? Τον παρακολουθήσαμε όταν ήταν ευρωβουλευτής. Στην αρχή του στείλαμε το Predator, το κακόβουλο λογισμικό. Επειδή έχουν κανόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μην ανοίγετε συνδέσμους, είναι επικίνδυνο, δεν το άνοιξε, τη γλίτωσε ο Ανδρουλάκης. Όταν λοιπόν είδαν ότι απέτυχε το σύστημα, πήγαν σε νόμιμη επισύνδεση, όπως λένε. Δηλαδή σε παρακολούθηση πλέον μέσω του παρόχου. Του τηλεφωνικού παρόχου. Με εντολή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ποιος είναι ο λόγος? Εθνική ασφάλεια. Βρε αδερφέ, εάν είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας να παρακολουθείς έναν ευρωβουλευτή, τότε πρέπει να μας πεις, αφού εκλέχτηκε αρχηγός, γιατί σταμάτησες, αφού έδωσες δύο εντολές παρακολουθήσεως. Σε δύο φάσεις έγινε η παρακολούθησή του κινητού του πια μέσω της ΕΕΠ. Και θα πρέπει να μας πεις και ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Διότι αν υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας για έναν αρχηγό κόμματος, πολύ περισσότερο για αρχηγό κόμματος και όχι για έναν ευρωβουλευτή, τότε να τρέξουμε όλοι να καταδικάσουμε. Αν όμως έχεις αποφασίσει παρανόμως, τότε θα πρέπει να σε στήσουμε εσένα στα πέντε μέτρα, διότι δεν έχεις παραβιάσει απλώς ατομικό δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο. Έχεις τεινάξει στον αέρα ή κινδυνεύεις να τεινάξεις την πολιτική ομαλότητα και τη δημοκρατική ζωή του τόπου, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Καστανίδη, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, χαίρομαι που ακούω τον κύριο Καστανίδη, θέλω όμως να του υπομνήσω το εξής. Δεν είναι το ίδιο παθιασμένος στο σκληρό πυρήνα του ζητήματος ο αρχηγός του. Εγώ στη θέση του, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση, θα πήγαινα, θα ενημερωνόμουν και θα έβγαινα μπροστά στις κάμερες απευθείας κλείνοντας την πόρτα, λέγοντας στον ελληνικό λαό, δέστε γιατί με παρακολουθούσαν οι κύριοι αυτοί. Μήπως δεν θέλει να φέρει στην επιφάνεια γιατί τον παρακολουθούσαν? Όχι. Θα δώσω μία πληροφορία η οποία είναι καλό να είναι γνωστή σε όλους τους πολίτες που μας κάνουν τη χάρη να μας παρακολουθούν και ενδεχομένως αυτοί να μεταδώσουν και στους υπολείπους. Θυμίζω τα γεγονότα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει πληροφορία ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για δύο λόγους δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει πληροφορία. Ο πρώτος λόγος είναι, όπως δήλωσε στον Sky ο κύριος Γεραπετρίτης, αρμόδιος από το γραφείο του Πρωθυπουργού για θέματα Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όπως λοιπόν δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, ουδέν γνωρίζω για την υπόθεση. Και ουδής στην κυβέρνηση γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορούσε να τον ενημερώσει. Δεύτερον, μπορούσε να τον ενημερώσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Δεν μπορούσε να τον ενημερώσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διότι τον Μάρτιο του 2021 επέρασε νέα διάταξη με υπογραφή Τσιάρα Πικραμένου, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, με την οποία απαγορεύεται ρητά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή στην ΑΔΑΕ να ενημερώσουν τον παθόντα. Απαγορεύεται. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει
πληροφορία ούτε από την ΕΕΠ λόγω της διάταξης που πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Και τρίτον, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών κατ' εφαρμογή διάταξης ισχύουσας που λέει ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ δικαιούται να ενημερώσει αρχηγούς των κομμάτων και τον πρόεδρο της Βουλής. Έστειλε λοιπόν επιστολή ζητώντας να ενημερωθεί και να όχι πλέον από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ εδήλωσε ήδη ότι μου ειρνήθησαν οποιαδήποτε πρόσβαση σε απόρριτα στοιχεία. Δεν γνωρίζω μάλιστα αν έχει καταστραφεί ο φάκελος. Αρνήθηκε λοιπόν στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ η ΕΕΠ κατά παράβαση του νόμου. Προσέξτε, νέα παράβαση του νόμου. Δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί απόρριτο ενώπιον του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Κανείς. Ούτε ο Πάπας. Και παρά το γεγονός ότι στέλνει την επιστολή και ζητάει πια από την ανεξάρτητη αρχή, ο πρόεδρος της αρχής, ο κύριος Ράμος, ένας εξαιρετικός πρώην δικαστικός λειτουργός αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας που κάνει τίμια τη δουλειά του, είπε ότι μου ειρνήθησαν οποιαδήποτε πρόσβαση σε απόρριτα στοιχεία με την επίκληση του απορρίτου. Αυτά για να τα γνωρίζει ο φίλος ο οποίος ερωτά. Και να τα μεταδώσει σε όσους έχουν το ίδιο ερώτημα. Ερώτημα δικό μου. Μετά από όλα αυτά, μπορεί ο αρχηγός του τρίτου τη τάξη κοινοβουλευτικά κόμματος να κάθεται ήσυχος? Δεν θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση? Καλά τα θεσμικά, αλλά εδώ... Εδώ δεν είναι θεσμικό, είναι αυτά που μπορείς να κάνεις. Είναι πολιτική εκτροπή αυτό που περιγράφεται, κύριε Καστανίδη. Σύμφωνοι. Αυτό όμως πρέπει να είναι προσκρίσει, να αναχθεί ως στοιχείο κρίσης στον ελληνικό λαό κάποια στιγμή. Δεν είμαστε όλοι αμέτωχοι των πολιτικών εξελίξεων. Για ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, δεν είναι μόνο ο πολιτικός ή τα πολιτικά κόμματα που έχουν την πρώτη ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους. Υπάρχουν και οι πολίτες που πρέπει να είναι. Σαφές αυτό που λέτε. Λέει εδώ ο Δημήτρης, εσείς κύριε Καστανίδη, ειλικρινά τώρα, λέει, δεν βρίσκεται λίγο χαλαρή την αντιμετώπιση του αρχηγού του κόμματος στο οποίο είστε και εσείς στο θέμα? Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει και μία ιδιαιτερότητα. Επειδή τον αφορά η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών του, θέλει όσο γίνεται να είναι προσεκτικός για να μην μετατρέψει σε προσωπική αντιδικία. Δεν θέλει, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Εάν ένας άνθρωπος φυγεί και δεν έχει θεσμική ιδιότητα, μπορεί ενδεχομένως να κάνει τα πάντα, έτσι δεν είναι? Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ταυτόχρονα μια θεσμική αυτοσυγκράτηση. Σου λέει, μην θεωρήσουν ότι μετατρέπω σε προσωπική βεντέτα την ιστορία. Να λειτουργήσουν οι θεσμοί για να οδηγηθούμε στην αλήθεια και στο φως. Και άμα δεν λειτουργούνε? Εδώ μας περιγράψατε χθες την κατάσταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εάν δεν λειτουργούν, να χρεωθεί ως ευθύνη σε αυτούς που έχουν την ευθύνη και δεν λειτουργούν. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Γιάννη. Κύριε Καστανίδη, λέει, κατά τη γνώμη σας, είναι λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος αυτή ή είναι λειτουργία ολιγαρχικού πολιτεύματος? Μπορεί να σας φαίνεται βαρύ, αλλά αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές με αναπάντητο. Γιατί το κράτος παρακολουθούσε τον τρίτο την τάξη πολιτικό αρχηγό? Τι να υποθέσω εγώ, λέει. Πρόκειται για δημοκρατικό καθεστώς απισχνασμένο. Και θα πρέπει ξανά να του δώσουμε τη δύναμη της ζώσας αγοράς, όπως έλεγε η Σαντάλ Μουφ. Μιας δηλαδή δημοκρατίας που κυριαρχεί το στοιχείο του πολίτη που ελέγχει τους θεσμούς. Υπάρχουν τρόποι γι' αυτό. Πρέπει δηλαδή να ανακαθορίσουμε το δημοκρατικό στάτους στην Ελλάδα. Με κέντρα εξουσίας τα οποία ελέγχονται από τη δυναμική των πολιτών και όχι από την δυναμική των ισχυρών συμφερόντων. Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, να σας πω κάτι. Ναι. Τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι φαντάζονται οι πολίτες. Παραδείγματος χάρη, σας περιέγραφα στην νομοθετική πρωτοβουλία που σε λίγες μέρες θα έρθει στη Βουλή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην Ολομέλεια για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, υποτίθεται είναι ο νόμος Μητσοτάκη για να διορθώσει τα πράγματα. Γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρξει έλεγχος των αυθαιρεσιών. Με συγχωρείτε όμως, κύριε Καστανίδη, τώρα εδώ θα συμφωνήσω με το φίλο τον Ηλία. Αντί να το κάνει σημαία, μου λέει ο αρχηγός μου, γράφει εδώ πέρα, του τρίτου κόμματος, το οποίο σκέφτομαι μάλιστα να ψηφίσω, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όχι μόνο να το κάνει σημαία, αλλά ήταν και ικανοποιημένος που κάτι αλλάζει η κυβέρνηση στην τελευταία της συνέντευξη. Έδωσε συνέντευξη ο κύριος Ανδρουλάκης και επαναδιατύπωσε τη θέση. Εδώ θα μπορούσα και εγώ να πω ότι υπάρχει ίσως μια αρχική διατύπωση που δεν ήταν πολύ εύστοχη.
Αλλά έδωσε όμως με αφορμή αυτό μια συνέντευξη και το αποσαφήνισε προς την ορθή γραμμή. Λοιπόν, είναι χειρότερο λοιπόν, λέτε, από ό,τι φανταζόμαστε. Τι να σας πω. Να σας πω ότι όταν επεκτείνεις, παραδείγματος χάρη, τη δυνατότητα άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών σε όλα τα κακουργήματα και σε σειρά προσέξτε και του ποινικού κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων, σημαίνει ότι ο αριθμός πια των παρακολουθήσεων θα είναι άπειρος. Είναι οι λεγόμενες μαζικές παρακολουθήσεις, για τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει ειδικές ρυθμίσεις ώστε να μην συμβαίνουν. Να σας πω ότι ένας ιδιώτης μπορεί να τιμωρηθεί με κακούργημα. Αυτοί οι φοβεροί τύποι οι οποίοι λένε ότι για κάθε κακούργημα η ίαση του προβλήματος είναι το να αυξήσεις τις ποινές. Αλλά όταν θα σου βάλει τον κοριό ο άνθρωπος που είναι τεταγμένος να προστατεύει το απόρριτο και να σέβεται τον νόμο, παραδείγματος χάρη ένας υπάλληλος της ΕΥΠ, θα είναι πλημέλημα. Το ξέρετε αυτό? Μάλιστα. Αυτοί οι καταπληκτικοί ήρωες που μας κυβερνούν. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του Σάκη, κύριε Καστανίδη. Τι εκλογές θα είναι αυτές λοιπόν, κύριε Καστανίδη, όταν στην κοινή γνώμη, καλός ή κακός, κακός λέω εγώ, σε ένα τμήμα της κόλλησε η ρετσινιά ότι μπορεί να είναι και εθνικά επικίνδυνος ο αρχηγός, για παράδειγμα, του Πασόκ ή ο τάδε δημοσιογράφος, και δεν είναι εκλογές που μπορεί να είναι και εκλογές νοθείας και μεταλογισμικά? Πρώτον, μισό λεπτό να το τελειώσω. Εγώ που θα σκεφτόμουν ίσως να ψηφίσω Πασόκ, μπορεί να μου βάζουν αμφιβολίες. Εγώ, λέει, για να είμαι τίμιος, Κουκουέ θα ψηφίσω, για το οποίο τις παρακολουθήσεις κανείς δεν είπε κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων, λέει, είναι ένας προβληματισμός. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Πρέπει να ξέρετε ότι και με δική μου ευθύνη και με ευθύνη του κόμματός μου, κάθε τι το οποίο ζήτησε το Κουκουέ για τις παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου, το έχουμε στηρίξει. Αυτό θέλω να είναι σαφές. Θεωρώ πολύ σοβαρή την υπόθεση της παρακολούθησης των τηλεφωνικών κέντρων και μάλιστα σε διαφορετικές πολιτικές περιόδους. Τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή. Και γνωρίζουν οι συνάδελφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ότι σε ό,τι με αφορά, αλλά και σε ό,τι αφορά τις τάσεις του κόμματός μας, ήταν πάντοτε επιδοκιμαστικοί στις πρωτοβουλίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να διαλευκανθεί και αυτή η υπόθεση. Δεύτερον, από την πλευρά μας θα γίνει κάθε τι δυνατό να πέσουν όλα τα φώτα σε αυτή την πληγή που έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες. Διότι προφανές είναι ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις με ερωτήματα σε εκλογές. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Καμιά φορά η δύναμη των αριθμών είναι αμήλικτη. Δηλαδή ο αριθμός των βουλευτών της πλειοψηφίας. Φτάσαμε στο σημείο ένας άνθρωπος όπως ο κύριος Τζαβάρας να φτάνει να ζητάει την αντικατάστασή του, γιατί κατά δήλωσή του, ανάμεσα στη συνείδησή μου και στην υπεράσπιση του κόμματός μου στη συγκεκριμένη υπόθεση, είπε ο κύριος Τζαβάρας, υπήρχε σύγκρουση. Και γι' αυτό ακριβώς επέλεξα να παραιτηθώ, για να μην φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί δεν υπάρχει απόρριτο, λέει ο κύριος Τζαβάρας. Για να μην φέρω σε δύσκολη θέση το κόμμα μου. Λοιπόν, όταν βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, όλοι κρίνονται και κυρίως πολλοί κρίνουν και πρέπει να κρίνουν και οι Έλληνες πολίτες. Φοβάστε νοθεία? Κοιτάξτε, δεν θέλω να υπησέλθω σε μια συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση πάντοτε γίνεται με στοιχεία. Σε μια συζήτηση δηλαδή υποθέσεων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση ώστε οι δημοκρατικοί κανόνες να τηρηθούν απολύτως. Αυτό είναι το θέμα. Και ο φίλος ο Τάκης, με αυτόν κλείνω, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός. Χάρη Καστανίδη, το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει. Με εκείνα και με τ' άλλα, μπορείς να μιλήσεις για συνεργασία μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από τη βάση οποιοδήποτε προγράμματος, με αυτή τη Νέα Δημοκρατία? Ασφαλώς όχι. Με καμία Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Να είμαστε απολύτως σαφείς. Η θέση μου ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη συντηρητική πλευρά, με το δεξιό κόμμα, δεν οφείλεται στο πρόσφατο φαινόμενο των παρακολουθήσεων και μάλιστα του αρχηγού του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος. Όχι, δεν παίζει ρόλο και αυτό όμως. Σαφώς παίζει. Η άρνησή μου οφείλεται στο ότι υπάρχουν τεράστιες ιδεολογικές και προγραμματικές αποκλίσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματικής σύγκλησης με συντηρητικό κόμμα και μάλιστα με τη δεξιά, με την οποία συνεργαστήκαμε το 2012. Εγώ όχι. Θα το τονίζω πάντοτε. Εγώ όχι. Και συνεπώς έχω τη δυνατότητα να το λέω. Συνεργαστήκαμε και μας οδήγησε στα όρια της εκλογικής εξαφανίσεως του 4,5% στις εκλογές του 2015. Άρα λοιπόν προστίθεται και ο παράγοντας των παρακολουθήσεων.
Αλλά η αρχική αιτία είναι τα άλλα δύο που σας είπα. Η βιωμένη εμπειρία της συνεργασίας 12-15 που μας οδήγησε στο 4,5% και οι τεράστιες ιδεολογικές. Είμαστε διαφορετικοί ιδεολογικοί και προγραμματικοί κόσμοι. Κύριε Καστανίδη, ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως. Πρέπει να σας πω ότι έχω καταιγισμό μηνυμάτων, πλην όμως ο χρόνος έχει τελευταίσει εδώ και αρκετή ώρα η εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σε όλους και σε όλους τους πολίτες που μπήκαν τον κόπο. Θα σας στείλω τα ερωτήματα που δεν προλάβαμε να κάνουμε, να τα έχετε υπόψη. Θα τα δω. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά.